βασικό κορμό, τον Έλληνα παίχτη. Θεωρώ ότι από επιλογή και όχι από ρίσκο, πετύχαμε και το συγκεκριμένο στόχο. Όταν λέω από επιλογή και όχι από ρίσκο, ο πρωταρχικός σχεδιασμός περιλάμβανε στη θέση 1 τον Κατσίβερη και τον Κόνιαρη. Δεν καταφέραμε να αποκτήσουμε τον Δημήτρη Κατσίβερη στην αρχή της χρονιάς και πήγαμε σε μια εναλλακτική λύση με Αμερικάνο παίκτη. Στα προβλήματα τραυματισμού που είχαμε στην αρχή της χρονιάς με τον Αντώνη και τον Ντίλαρτ, βρήκαμε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε ξανά τον Δημήτρη και να έρθει στην ομάδα μας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν λειτουργήσαμε και στο υπόλοιπο διάστημα της χρονιάς, μετά τον πρώτο μήνα. Θεωρώ ότι είμαστε μια από τις ελάχιστες, μην πω η μοναδική ομάδα σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις διοργανώσεις που στηρίζει τη θέση του point guard σε γηγενείς παίχτες και μάλιστα με ένα παίχτη ηλικίας 20-21 ετών όπως είναι ο Αντώνης, με ένα παιδί όπως είναι ο Δημήτρης που μπορεί να είναι 26-27 ετών, αλλά ουσιαστικά είναι η πρώτη του γεμάτη χρονιά σε μεγάλο σύλλογο. Είχε παρουσία στον Ολυμπιακό σαν τρίτος playmaker, είχε παρουσία στην ΑΕΚ σαν δευτεροτρίτος playmaker, εδώ σε εμάς έπαιξε σαν βασικός. Εμείς λοιπόν στηρίξαμε τον Έλληνα παίχτη και στις υπόλοιπες θέσεις, σε κάθε θέση υπήρχε Έλληνας παίχτης. Στη θέση 4 αποκλειστικά ο Χαραλαμπόπουλος με τον Λίνο τον Χρυσικόπουλο και με βοήθεια τον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη. Και αυτή η επιλογή μας θεωρώ ότι μας έδωσε αρκετά πράγματα και ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά μας έδωσε και στήριξη σε δύσκολες στιγμές, αγωνιστικές στιγμές δύσκολες για την ομάδα. Οπότε δικαιώθηκε και ο δεύτερος στόχος. Εμείς φτάσαμε να περάσουμε στους 16 του Champions League, να πάρουμε την τρίτη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα, στηριζόμενοι σε πολύ μεγάλο βαθμό στον Έλληνα παίκτη.